Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κρίσιμο αναμένεται το σημερινό Eurogroup με το βάρος των συζητήσεων να πέφτει στα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, τα οποία και θα κρίνουν την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επόμενη μέρα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, σήμερα έχουμε την άλλη μια συνευρίαση του Eurogroup για το ελληνικό ζήτημα. Με βασικό ζητούμενο, βεβαίως, είναι να υπάρξει μια καταρχή συμφωνία στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, όπως είπες και εσύ, και το βασικό το ζητούμενο είναι το αν θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, κάτι το οποίο ουσιαστικά σήμερα λύγει η άδεια προθεσμία που έχει δώσει για να μπορέσει να προετοιμάσει την έκθεση βιωσιμότητας. Αυτό το οποίο μένει το αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία, οι πηγές θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρχει μια συμφωνία σχετικά με το λεγόμενο γαλλικό σχέδιο το χρέος, δηλαδή τη σύνδεση της αποπληρωμής των δανείων από τη χώρα μας ανάλογα με την ανάπτυξη. Ένα βασικό ζητούμενο το οποίο μένει να καθοριστεί βέβαια είναι πώς ακριβώς θα ελέγχεται αυτή η αποπληρωμή και πώς θα καθορίζεται αυτή η πληρωμή. Αυτή είναι και η βασική διαφωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά υπάρχει μια πλευρά η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός ο οποίος θα μετράει κανονικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και θα καθορίζει έτσι την αποπληρωμή των δόσεων. Από την άλλη υπάρχει και το ζήτημα του αν θα υπάρχει ένας ετήσιος έλεγχος ουσιαστικά τόσο και της πορείας της οικονομίας αλλά και της εφαρμογής και της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων μετά το τέλος του ελληνικού προγράμματος. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι οι διαβουλεύσεις είναι έντονες. Κάποιες πληροφορίες λένε πως θα υπάρξει και μια συνάντηση πριν το Eurogroup, το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 4 η ώρα, ώρα Ελλάδος, 3 η ώρα, ώρα Βρυξελών. Και αναμένουμε να δούμε εκεί πέρα το αν θα υπάρξει έστω μια δήλωση γέφυρα εκεί για το επόμενο Eurogroup, για να μπορέσουμε να δούμε σχετικά με το αν θα συμμετάσχει το Βουνουτού. Είναι σημαντικό να πούμε ότι κατά πολλούς αναλυτές η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι κάτι το οποίο θα δώσει και θα προσφέρει αξιοπιστία και στην Ελλάδα μετά από το τέλος του προγράμματος για τις αγορές. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Οικονομικών.